Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Η Αγγελική Στόγια θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 3 να δούμε τι συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα σε Ελλάδα και κόσμο. Πολλά τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει και θα ξεκινήσουμε με την επίσκεψη. Το ταξίδι που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο Αντώνης Σαμαράς, στην Κεφαλονιά. Πήγε να βρεθεί δίπλα σε όσους έτσι πλήγησαν από τον μεγάλο σεισμό που έγινε την Κυριακή. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Βασίλης Ζέρβας από την αίθουσα σύνταξης του Ζούγκλα.gr και θέλουμε να μας πει τα πάντα. Τι έγινε, τι είπε, είναι ακόμα εκεί? Για πες μας, Βασίλη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός από χθες το βράδυ ευνηδίασε και τους συνεργάτες του. Όταν μπήκε στο αεροσκάφος στις Βρυξέλλες που βρισκόταν, πήγε στον πιλότο και τον ενημέρωσε ότι προορισμός μας δεν θα είναι το Ελ Βενιζέλος, αλλά η Κεφαλονιά. Μήπως το έκανε αυτό γιατί ακούστηκαν και διάφορα ότι δεν ήταν κατάλληλοι έτσι προετοιμασμένοι και τα κτίρια εκεί? Νομίζω ότι ίσως να είναι από τις λίγες φορές, η αλήθεια είναι, που σε ένα έτσι μεγάλο γεγονός, έκτακτο γεγονός εννοώ, ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι αυτή τη φορά η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ήταν άμεση, γιατί δεν πρέπει να λέμε μόνο τα κακά, αλλά αν γίνονται κάτι normal πράγματα, φυσιολογικά πράγματα δηλαδή, όπως θα πρέπει να γίνονται, θα πρέπει να το τονίζουμε. Και λέμε λοιπόν ότι αυτή τη φορά πραγματικά ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε κανονικά. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν εκεί οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, υπουργός εσωτερικών, περιφερειάρχης, δήμαρχοι, όλοι ήταν εκεί. Από το βράδυ κιόλας, το πρώτο βράδυ, γίνανε συσκέψεις όλη τη νύχτα. Ο Πρωθυπουργός ήθελε να δείξει τον ενδιαφέρον του και ότι η κυβέρνηση είναι πάνω στην πληγήσα περιοχή. Γι' αυτό τον λόγο, όπως είπε, ευνηδίασε τους συνεργάτες του, ακόμη και τον πιλότο, όταν τον ενημέρωσε ότι θα προσγειωθούν στην Κεφαλονιά και όχι στο Ελ Βενιζέλος. Έφτασε λοιπόν χθες το βράδυ και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα έκανε περιοδεία στις πληγήσεις περιοχές, συνομίλησε με κόσμο. Είδε από κοντά τις καταστροφές. Τις καταστροφές και τον ενημέρωσαν για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί στο νησί. Συναντήθηκε και με τους σεισμολόγους, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας. Τι λένε οι σεισμολόγοι, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είναι σημαντικό. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ότι έχουν περάσει έτσι τα 24 ώρα, αυτά τα δύο μέρες, 48 ώρες. Οι πρώτες κρίσιμες ώρες έχουν περάσει, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει ένας ισχυρός μετασεισμός. Και όπως λένε χαρακτηριστικά, θα πρέπει να έχουν το νου τους οι κάτοικοι εκεί. Για πόσες μέρες ακόμα? Μέχρι και ένα μήνα μπορεί να ισχύσει αυτή η ιστορία εκεί. Ναι, δηλαδή μέχρι να υπάρξει εκτόνωση του φαινομένου μπορεί να περάσει ακόμη και ένας μήνας, όπως έχουν δείξει και οι στατιστικές από προηγούμενες περιπτώσεις σεισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρέπει να πούμε ότι ήδη έχει θωρακιστεί η Κεφαλονιά από σεισμολογικούς σταθμούς. Υπήρχε ένα σεισμολογικό σταθμός εγκαταστημένος στην Κεφαλονιά, ο οποίος μεταδίδει real-time δεδομένα προς τα στενοσκοπία Αθηνών για να μπορούν εκεί οι επιστήμονες να βγάζουν τις εκτιμήσεις τους. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκατασταθεί με την επίβλεψη του κυρίου Μάκη Χουλιάρα άλλοι 5 σταθμοί, οι οποίοι... Αυτό είναι σημαντικό νέο που λες, έτσι? Ακριβώς. Έχουν εντοπίσει το ρήγμα, έχουν χαρτογραφήσει την περιοχή, έχουν τοποθετήσει τους σταθμούς πάνω σε συγκεκριμένα σημεία. Γιατί όπως γνωρίζεις και εσύ, δεν έχει σταματήσει η γυνατρέμη στην Κεφαλονιά. Σωστά. Δεν σημαίνει ότι γίνονται πολύ μετασεισμοί, αλλά μικρή ένταση. Αλλά υπάρχουν σεισμοί συνεχώς. Μπορεί να είναι και 3 ρίχτερ, 2,8, 3,2. Σημασία έχει ότι γίνονται ακόμα μετασεισμοί. Ο κόσμος μένει ωστόσο στα σπίτια του, έτσι? Έχει επιστρέψει στα σπίτια? Όχι όλοι. Όχι όλοι. Όχι, όχι. Όπου υπάρχουν ζημιές, ο κόσμος δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι. Γιατί είπαμε, υπάρχει φόβος ενός μετασεισμού, δεν λέω για ένα μεγαλύτερο σεισμό, αλλά και ένα σεισμό, για παράδειγμα, 5 ρίχτερ στην περιοχή, άμα είναι επιφανειακός και είναι και στην Τυριά, στο ίδιο σημείο δηλαδή, ένα σπίτι το οποίο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, κινδυνεύει. Πάμε λίγο να δούμε τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τόνισε ότι όλη η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην Κεφαλονιά. Γι' αυτό το λόγο αυτό είναι και το μήνυμα που θέλει να περάσει προς τους κατοίκους. Μίλησε για τους ελέγχους, είπε ότι οι έλεγχοι προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Ενδεικτικά, έτσι ανέφερε ότι μέσα σε 48 ώρες έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 400 κτίρια. 400 κτίρια.
τόνισε ότι συγκριτικά με τα χαρακτηριστικά του σεισμού, το μέγεθός του, την επιτάχυνση και τη διάρκεια του σεισμού, ήταν πολύ μικρός αριθμός των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές, και αυτό είναι μια απόδειξη ότι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων και των σπιτιών είχαν θωρακίσει αποτελεσματικά την ιδιοκτησία τους, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οδική σύνδεση ανάμεσα στο Λεξούρι και στο Αργοστόλι, κυρίως από τις καταπληστήσεις που έγιναν εξαιτίας των βράχων. Τα νοσοκομεία λειτουργούν κανονικά, το ίδιο και το λιμάνι και τα λιμάνια και το αεροδρόμιο. Αναφέρθηκε και στους ηλικιωμένους του γεροκομείου Λεξουρίου, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου σε συνεργασία με την Εκκλησία, γιατί εκεί υπήρχαν προβλήματα και ζημιές. Είπε ότι την επόμενη εβδομάδα κλιμάκι του Υπουργείου Πολιτισμού θα πάει στην Κεφαλονιά, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να προχωρήσει σε αποκατάσταση αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, η οποία δεν έχει πάθει μεγάλες ζημίες. Και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι που πρέπει να ελέγξει το κράτος. Και βέβαια είπε ότι θα υπάρξουν κάποιες πανοχές προς τους σεισμοπαθείς. Τόνισε ότι το κράτος θα συνδράμει για να μπορέσει να επιστρέψει η ζωή των κατοίκων σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Θα δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Είπε ότι και η παρουσία του εκεί ήταν ουσιαστική, αλλά ουσιαστική θα είναι και η παρουσία και των υπουργών, οι οποίοι θα είναι στην Κεφαλονιά μέχρι να επιληθούν όποια προβλήματα υπάρχουν. Μάλιστα, έτσι να πω και ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό στην συνέντευξη τύπου που παραχωρούσε, μάλλον στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους. Υπήρξε και μία παρέμβαση ενός κατοίκου εκεί που του είπε ότι υπάρχουν και προβλήματα στο νοσοκομείο με ελλείψεις γιατρών. Ο κ. Σαμαράς δεν απέφυγε να απαντήσει. Είπε ότι εντάξει, δεν ήθελε να αναφερθεί σε αυτό, αλλά έδειξε ότι είχε ενημερωθεί, γιατί είπε ότι από το ένα νοσοκομείο λείπει ένας παθολόγος και ένας οφθαλμίατρος, και ενημέρωσε ήδη, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη να υπάρξει άμεση παρέμβασή του για να καλυφθούν τα κενά αυτά. Και αναφέρθηκε στο δεύτερο νοσοκομείο, που και εκεί υπάρχει έλλειψη δύο ειδικοτήτων από γιατρούς, και όπως είπε, μίλησε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για να λυθεί το θέμα. Σήμερα θα παραμείνει στην Κεφαλονιά? Όχι. Το δεύτερο πράγμα που είπε όσον αφορά στους υπουργούς είναι ότι θα αύριο ή μεθαύριο στην Κεφαλονιά θα μεταβεί και ο Υπουργός Παιδείας. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και ζημίες σε σχολεία εκεί. Και μάλιστα δεν έγιναν και μαθήματα, νομίζω, όπως σήμερα, σε κάποιες περιοχές. Ακριβώς. Αλλά θα πάει και ο Υπουργός Παιδείας για να δει από κοντά και αυτός τι ακριβώς συμβαίνει με τα σχολικά κτίρια και αν υπάρχουν κάποια θέματα να μπορούν να βρεθούν χώροι, εάν, λέω, υπάρχουν τέτοια θέματα, για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν κανονικά τα μαθήματα τους και να συνεχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Και με αφορμή όλο αυτό που έγινε στην Κεφαλονιά, ο μεγάλος σεισμός που έγινε την Κυριακή, το zoogla.gr έκανε ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ στα δημόσια κτίρια. Ναι, που δεν αφορούν. Όπου, ναι, θα μας πεις. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Που δεν αφορούν στην Κεφαλονιά μόνο, έτσι. Όχι, αυτό ήθελα να πω. Μέσα από το ρεπορτάζ έγινε γνωστό ότι η αντισεισμική προστασία κρατικών κτηρίων σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ανύπαρκτη, σχεδόν ανύπαρκτη. Σχεδόν ανύπαρκτη, ναι, και αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε βρει από τον Μάιο του 2001, ναι, τη στιγμή δηλαδή που άρχισε να εφαρμόζεται το πανελλαδικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτηρίων του Δημοσίου, έχουν ελεγχθεί μόλις το 15% των δημοσίων κτηρίων. Και αυτό κυρίως έχει γίνει, μάλλον υπάρχουν κάποιοι λόγοι συγκεκριμένοι. Ένας λόγος είναι ότι κοστίζουν αρκετά. Δηλαδή ένας έλεγχος οπτικός έξω από ένα κτίριο, να δεις δηλαδή αν έχει υποστεί κάποια αρρωγμή ή χρειάζεται μια επισκευή, είναι εύκολο, μπορεί να γίνει. Σωστά. Όταν όμως υπάρξουν ανάγκες συγκεκριμένες για να γίνουν επεμβάσεις αντισεισμικής προστασίας, δηλαδή να υπάρξουν τσιμεντοενέσεις, να γίνουν παρεμβάσεις σε θεμέλια, διάφορα τέτοια πράγματα, τότε το κόστος αρχίζει και ανεβαίνει. Και όπως αντιλαμβάνεσαι,
Διανύουμε και εποχές δύσκολες. Λεφτά δεν υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν, όμως βρίσκουν τρόπους να τα παίρνουν, έχω να πω. Ναι, θα σου πω και γι' αυτό μετά. Κράτα το πάνω, αν θες. Το κρατάω. Αν έχεις και λίγο, έτσι, λίγο χρόνο, να σου πω για λεφτά που παίρνουν. Μόλις τελειώσουμε αυτό το ρεπορτάζ. Θα το περιμένω, αυτό είναι πολύ ωραία. Σημαντικό. Πρέπει να πω ακόμη για το ρεπορτάζ αυτό που κάναμε, ότι υπάρχουν εγκαταλελειμμένα διατηρητικά κτίρια στην Αθήνα. Ναι. Έτσι, πρόσεξε, είναι περίπου 1.600. Στην Αθήνα μόνο. Στην Αθήνα, τα οποία είναι σχεδόν ετοιμόρροπα, έτσι. Μάλιστα. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Εμείς φαντάζομαι πολλών ετών όμως κτίρια, έτσι. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, αλλά ωστόσο έτσι. Έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, μιλήσαμε και με τον επικεφαλής του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Μεταξεύου Πολυτεχνείου, τον κύριο Κώστα Σπυράκο. Ναι. Μας εξήγησε ότι έχει εκδοθεί μια υπουργική εγκύκλειος για τους ελέγχους αυτούς που λέγαμε, για την στατική επάρκεια των δημοσίων κτιρίων, αν είναι δηλαδή ασφαλή. Ο έλεγχος δεν έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει κανονικά και υπήρχε πριν από το μεγάλο σεισμό της Αθήνας υπουργική εγκύκλειος, ναι, η οποία είχε θέσει το θέμα αυτό και δεν έχει προχωρήσει. Έμεινε σε σιρτάρια, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αυτό το θέμα. Αυτά με τα δημόσια κτίρια, όσον αφορά για τα λεφτά που έλεγες ότι... Για πάμε σε αυτό, ναι, το πιο καυτό ζήτημα από όλα. Αυτό είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι που μας ακούν, ναι, ότι από την Δευτέρα, σε περίπτωση, από 1η Φεβρουαρίου τέλος πάντων. Ναι. Σάββατο. Αλλά, εντάξει, Σάββατο, αλλά είναι κλειστές οι υπηρεσίες. Από Δευτέρα. Άρα πάμε τη Δευτέρα. Σε περίπτωση που δεν έχουν εξοφλήσει τις φορολογικές τους, δεν έχουν τακτοποιήσει τις φορολογικές τους εκκρεμότητες στις εφορίες, έρχονται πρόστιμα φωτιά πραγματικά. Και θα σου βάλω μια τελεία στο λόγο σου, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον φοροτεχνικό για το πολύ καυτό θέμα σε πολύ λίγο. Ωραία, άρα να μην αφαιρθώ. Όχι, μας δίνεις το τυράκι. Μπράβο, μπράβο. Και στη συνέχεια θα έχουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε, θα μας τα πει ο φοροτεχνικός, ο Αντώνης Μουζάκης. Να μας πει τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, τι θα γίνει, δηλαδή, αν δεν έχουμε, άντε και έχουμε. Αν έχουμε, αν δεν έχουμε, τι γίνεται. Δεν ξέρω, Βασίλη, τι να πω, είναι πολλά τα χαράσια που πληρώνει ο κόσμος, η μισθή πενιχρή, η ανεργία στο κόκκινο, επομένως, πού να βρεθούν λεφτά να πληρώνουν και άλλα και άλλα και άλλα που έρχονται και που ζητάει το κράτος. Τέλος πάντων, μεγάλο δούμε θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μπαρούτι μυρίζει η κατάσταση και αλλάζω αμέσως θέμα στην περιοχή του Μενιδίου, εδώ στην Αθήνα, όπου από το πρωί συνεργεία του Δήμου με παρουσία του εισαγγελέα έσπευσαν με μπουλντόζες προκειμένου να καταδαφίσουν αυθαίρετες κατοικίες. Ο Ανδρέας Δίνης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ στο zoogla.gr, να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή βρέθηκε εκεί, έχουμε και φωτογραφίες. Οι κάτοικοι ανάστατοι, όπως καταλαβαίνετε, και οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων παρακολουθούσαν έτσι τις περιουσίες τους πραγματικά να καταραίουν. Ανδρέα Ντίνη, πες μας τα πάντα. Τι έχει συμβεί από το πρωί και πώς είναι η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα, τέλος πάντων αυτή τη στιγμή, εκεί, στο Μενίδη. Καλησπέρα και από μένα, Αγγελική. Καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν ότι όλα αυτά συνέβησαν στην Οδό Κύπρου, η οποία βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Δημαρχείο των Αχαρνών, mm-hmm, και πολύ κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό των Αχαρνών. Mm. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιες αυθαίρετες κατοικίες, όπου ο Δήμος έπρεπε να τις καταδαφίσει. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά. Είχε γίνει άλλη μία απόπειρα στις 11 Σεπτεμβρίου, όπου τότε οι κάτοικοι είχαν ανάψει φωτιές στους δρόμους και είχαν προσπαθήσει να αποτρέψουν τις καταδαφίσεις. Τότε να πούμε ότι καταδαφίστηκαν μόνο 2 σπίτια, ναι, και η συνέχεια έγινε σήμερα. Σήμερα λοιπόν, όπως είπες και εσύ, παρουσία εισαγγελέα και δυνάμεων των ΜΑΤ, πήγαν οι μπουλντόζες του Δήμου Αχαρνών ώστε να καταδαφίσουν τα σπίτια. Μπορούμε να... Πραγματικά η εικόνα που βλέπουμε τώρα, Ανδρέα, στις οθόνες μας, μιλάει από μόνη της, έτσι. Βλέπεις την περιουσία σου να καταστρέφεται. Δεν ξέρω, ήταν κάτι το οποίο περίμεναν αυτοί οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων? Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, σύμφωνα με το Δήμο. Ναι. Σήμερα όμως, αυτή την έφοδο, εισαγωγικά έφοδο, που πήγαν εκεί οι μπουλντόζες και άρχισαν να γκρεμίζουν, το ήξεραν, δηλαδή, ήξεραν ότι σήμερα θα γίνει όλο αυτό? Όχι, όχι, για σήμερα όχι. Ήξεραν ότι κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά για σήμερα όχι. Τους έπιασαν στον ύπνο, με λίγα λόγια. Ναι, κυριολεκτικά πιάστηκαν στον ύπνο. Να πούμε ότι είχαμε και κάποιες μικροεντάσεις και λιποθυμίες. Μία κυρία, μάλιστα, της οποίας πήγανε να γκρεμίσουν το σπίτι, λιποθύμησε. Ενώ πριν, χαρακτηριστικά βλέπουμε αυτή τη στιγμή και την εικόνα, όπου έχει κάτσει ακριβώς μπροστά στον εξκαφέα και φωνάζει στους αστυνομικούς ότι εγώ δεν κουνιέμαι από εδώ.
εάν δεν φύγουν με τα μηχανήματα. Με το δίκιο της θα πω εγώ βέβαια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις μόνο ένα σπίτι και εκεί είναι όλη σου η ζωή και μένεις, θα μείνεις ξαφνικά στον δρόμο και φαντάζομαι κυριαρχεί η οικογένεια. Πολύ σωστά. Καταλαβαίνουμε τα συναισθήματά της εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ο καθένας θα μπορούσε να ενεργήσει έτσι. Δηλαδή και εγώ νομίζω έτσι θα, αυτό θα έκανα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν από τις 8.30 ώρα το πρωί. Τότε λοιπόν βρέθηκαν τα πρώτα συνεργεία του Δήμου στην Οδό Κύπρου, στον Δήμο Αχαρνών, ναι, για να ξεκινήσουν την καταδάφιση. Τελικά τι έγινε με το σπίτι της κυρίας? Δυστυχώς καταδαφίστηκε και αυτό. Δυστυχώς καταδαφίστηκε, μάλιστα. Και ποια είναι η κατάσταση, τι τελευταίες πληροφορίες έχετε στο Μενίδη, τι γίνεται τώρα? Συνεχίζουν να γκρεμίζουν οι μπουλντόζες, θα συνεχίσουν το έργο τους και τις επόμενες μέρες? Σύμφωνα με το Δήμο, ναι, υπάρχουν αρκετά μέρη στον Δήμο Αχαρνών τα οποία έχουν παράνομα κτίσματα, ναι, τα οποία έχουν δρομολογηθεί ώστε να καταδαφιστούν. Να πούμε όμως ότι όλος ο Δήμος Αχαρνών είναι ένα παράνομο κτίσμα. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εντάσσονται διάφορα τμήματα του Δήμου στο σχέδιο δόμησης του Υπουργείου, ναι, και περιμένουν να δουν. Είναι πολλές, δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος φοβάται για το σπίτι του και το πότε θα βρεθούν οι μπουλντόζες να το καταδαφίσουν. Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ανδρέα, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ σε αυτό το σημείο. Λίγο πιο πριν μιλήσαμε με τον Βασίλη Ζέρβα, μάλλον καλύτερα μας πέταξε το τυράκι του. Και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό και καυτό θέμα, διότι πρόστιμα φωτιά θα κληθούν να καταβάλουν πολίτες που δεν θα ανταποκριθούν εγκαίρως, πότε είναι το εγκαίρως, εννοούμε μέχρι και την Παρασκευή, στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Άμα δηλαδή δεν έχετε πληρώσει μέχρι και την Παρασκευή αυτά που μπορεί να πληρώσετε στην εφορία, από Δευτέρα έρχονται πρόστιμα. Ο κύριος Μουζάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο Infotainment, θα μας δώσει έτσι όλες τις πληροφορίες που κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει. Κύριε Μουζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή και τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί έχουν μείνει μόλις 2 μέρες, κύριε Μουζάκη. Σήμερα Τετάρτη, 2 μερούλες, 5 Παρασκευή. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες λοιπόν που δεν έχουν φροντίσει να αποπληρώσουν έτσι όσα έμειναν στην εφορία? Δυστυχώς έχουν μείνει μόνο 2 μέρες και αυτά που έχουν να πληρώσουν οι πολίτες είναι αρκετά. Mm-hmm. Γιατί έχουν να πληρώσουν και το χαράτσι που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, μιλάμε για υπόλοιπα από το 2012. Mm-hmm. Έχουμε σίγουρα να πληρώσουμε το φόρο ακίνητης περιουσίας, τόσο για το 2011, το 2012, αλλά έχουμε και δόσεις του 2013. Mm-hmm. Έχουμε το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, μιλάμε για αυτούς που είχαν αυτοκίνητα το 2012 πάνω από 1929 κυβικά εκατοστά, mm-hmm, είχαν πισίνες ή αεροσκάφη, και φυσικά έχουμε να πληρώσουμε και τα τέλη κυκλοφορίας που δεν έχουν καταβληθεί για εκείνα τα οχήματα που οι ιδιοκτήτες τους, οι κάτοχοι, δεν έτρεξαν για να πάρουν το τέλος κυκλοφορίας. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί ο πολίτης να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά. Βέβαια. Και τι θα μπορεί να συμβεί? Αν δεν τα πληρώσεις, αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι βεβαιωμένα. Άμα κάποιος έχει, ας πούμε, ανοιχτά μέτωπα, δηλαδή έχει και το φόρο πολυτελείας, έχει και το χαράτσι, έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά. Άμα πληρώσει ένα από αυτά, μπορεί να σώσει, δηλαδή θέλω να πω ότι από Δευτέρα δεν θα του έρθει πρόστιμο? Ναι, σαφώς. Κοιτάξτε, ό,τι μείνει απλήρωτο από, ναι, τη Δευτέρα θα είναι λήξη πρόθεσμο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα επιβάλλεται τόσο τόκος με τις καινούργιες διατάξεις, mm-hmm, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Ο τόκος για κάθε μήνα καθυστέρησης είναι της τάξης του 0,73%. Φυσικά, αν τυχόν, λέει ο νόμος, δεν πληρώσεις σε διάστημα 2 μηνών, έχουμε και άλλη ποινή. Μιλάμε για προσάυξηση του ποσού. Συγγνώμη, που ένας πολίτης του οποίου τα στοιχεία τα φορολογικά μπορεί να τα ελέγξουν και βλέπουν ότι δεν πληρώνει γιατί δεν έχει. Πώς πιέζουνε, πώς περιμένουν δηλαδή ο πολίτης να τα... Γιατί τέτοια, ξέρετε, πίεση από τον κρατικό μηχανισμό, τι πιστεύετε εσείς που... Το ελληνικό δημόσιο δεν το ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση η κατάσταση του πολίτη. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι ότι αφού έχει βεβαιωθεί ένας φόρος, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος, αφού βασίζεται σε διάταξη νόμου, να τον πληρώσει. Μα από τη στιγμή που δεν θα έχει πληρώσει, κύριε Μουζάκη, αυτά που χρώσταγε, θα του έρθει και το πρόστιμο, πάλι δεν θα συνεχίζει να πληρώνει, γιατί θα έχει και το πρόστιμο ένα ακόμα παραπάνω βάρος για τον ίδιο. Έχετε δίκιο. Εκείνο λοιπόν που μπορεί να κάνει είναι, σας είπα, να τελειώσει το πόλεμο προηγουμένως, όταν περάσουν 2 μήνες, θα έχει και επιβάρυνση 10%.
του εκπροθέσμου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τι έχει να κάνει, να μπει από τη στιγμή που θα γίνει ληξιπρόθεσμο, δηλαδή μετά την 31η Ιανουαρίου, να δει τις οφειλές αυτές όπως απεικονίζονται με τους κωδικούς πρόσβαση που θα κάνει την πρόσβασή του στο διαδίκτυο. Θα δει λοιπόν τις οφειλές όπως τις απεικονίζει στο Υπουργείο Οικονομικών και θα μπορέσει να ρυθμίσει τις οφειλές. Αν δεν μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές γιατί έχει αδυναμία όπως λέτε, mm-hmm. εκείνο που προτείνουμε εμείς και δεν το προτείνουμε εμείς, το προτείνει ο ίδιος ο κύριος Γενικός Γραμματέας, λέει δώσε ό,τι έχεις προκειμένου να δούμε την καλή σου συμπεριφορά, το γεγονός ότι εσύ είσαι εδώ παρόν, δίνεις ό,τι μπορείς και να μην λάβουμε αναγκαστικά μέτρα. Βέβαια δεν διασφαλίζεται, ξέρετε, αυτό σε καμία περίπτωση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ δίνεις κάτι τι στην εφορία, η εφορία δεν θα λάβει μέτρα εναντίον σου. Γιατί ξέρετε, δεν βλέπει ο υπάλληλος έναν το φορολογούμενο και να δει τη συμπεριφορά του. Το σύστημα αυτόματα βγάζει κάποιες ειδοποιήσεις και λέει πώς είναι αυτοί οι 10.000 πολίτες που οφείλουν σε μια εφορία. Βγάζει λοιπόν μια πρόσκληση και λέει παρακαλώ ελάτε να πληρώσετε. Χωρίς να κάνει διαχωρισμό. Ή όταν βγουν αναγκαστικά μέτρα, πάλι το ίδιο θα συμβεί. Πολύ σκληρό, πολύ σκληρή κίνηση αυτή. Δεν ξέρω. Πραγματικά ο κόσμος νομίζω θα έχει μέχρι τα κάγκελα τα νεύρα του. Και δεν ξέρουμε και τι μπορεί να ακολουθήσει. Έχετε δίκιο. Εκείνο λοιπόν που λέμε εμείς είναι το εξής. Δώσε ό,τι μπορείς από μια πλευρά. Από την άλλη λέμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο οι οφειλές αυτές είναι πάνω από 500 ευρώ. Ναι. Να ληφθούν μέτρα εναντίον σου. Τι σημαίνει αυτό. Είτε να σου κατάσχουν μισθό σύνταξη αν είναι πάνω δηλαδή από 500 ευρώ. Συγγνώμη, τώρα αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μπορούν να επέμβουν και στη σύνταξη. Φυσικά μπορούν λοιπόν να επέμβουν και στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στο μισθό και στη σύνταξη μόνο όταν αυτός όμως είναι πάνω από 1.000 ευρώ, το οποίο θα γίνει 1.500 ευρώ. Αν είναι λιγότερα τα ποσά που παίρνουν από μισθό και σύνταξη στο λογαριασμό και με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός είναι λογαριασμός μισθοδοσίας, δεν κατάσχεται. Μπορεί όμως να σου κατάσχει ένα ενίκιο που έχεις πράτης. Mm-hmm. Μπορεί να σου κατάσχει μια απέτηση που έχεις από έναν τρίτο. Μπορεί ακόμα αν η οφειλή είναι μεγάλη, να λάβει το δημόσιο αναγκαστικά μέτρα και για ακίνητη περιουσία. Όλα αυτά στα πλαίσια της προστασίας του δημοσίου έναντι του οφειλέτη. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πεδίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπου οι μισθοί και οι συντάξεις δυστυχώς είναι μειωμένοι. Υπάρχει τεράστια ανεργία, άρα πολλοί πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να βιοποριστούν καν όχι να πληρώσουν τους φόρους. Mm-hmm. Πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει, άρα πολλοί επιδηματίες είναι στο κόκκινο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το περιβάλλον είναι πολύ δυσχερές. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι δεν θα βρεθούν πολλοί συμπολίτες μας σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση και συγκυρία. Εγώ νομίζω πως γνωρίζουν όλη την κατάσταση, αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο και νομίζω κανένας δεν μπορεί να καταλάβει. Τι να πω, πραγματικά. Να πούμε λίγο στον κόσμο που μας παρακολουθεί πώς μπορούν όσοι έχουν τέλος πάντων και όσοι δίνεται έτσι να αποπληρώσουν κάποιο από αυτά τα χρέη που έχουν στο δημόσιο, με ποιον τρόπο μπορούν. Ο τρόπος είναι ένας και μοναδικός. Πλέον δεν μπορείς να κάνεις ρύθμιση στην εφορία όπως πήγαινες παλιά. Ναι. Τώρα λοιπόν γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Άρα μπαίνεις στο σύστημα mm-hmm. με τους κωδικούς πρόσβασης που έχεις. Μάλιστα. Και εκεί μπορείς να ρυθμίσεις τις οφειλές σου σε δόσεις που μπορεί να φτάσουν τον αριθμό μέχρι 12. Mm-hmm. Ανάλογα με τα εισοδήματα που έχεις. Γιατί εκεί σου ζητάει το σύστημα να γράψεις τα εισοδήματα που έχεις, να γράψεις τις τυχόν υποχρεώσεις που έχεις για να ζήσεις και το σύστημα σου προτείνει κάποιες δόσεις. Ανάλογα λοιπόν με αυτά που έχεις γράψει, οι δόσεις μπορεί να φτάσουν στην καλύτερη των περιπτώσεων 12. Άρα, αν διαπιστώσεις το σύστημα ότι σύμφωνα με τα εισοδήματα που δηλώνεις και τις δαπάνες που έχεις ως οικογένεια ή ως πολίτης, γενικά, ως άτομο, δεν δίνει τη δυνατότητα να φτάσεις 12, θα φτάσεις 11, 10, 8. Αυτό έχει να κάνει με τους πολίτες οι οποίοι θα επιλέξουν να καταβάλουν τους φόρους με πιστωτική κάρτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και καλά κάνετε και το θίγετε. Οι περισσότερες, ξέρετε, τράπεζες μέσω των πιστωτικών χαρτών έχουν προτείνει το εξής. Ελάτε να πληρώσετε μέσω της πιστωτικής κάρτας. Άρα λοιπόν εξοφλείται όλο το ποσό στην εφορία. Ναι. Οπότε δεν οφείλει την εφορία. Οπότε η εφορία δεν μπορεί να πάρει αναγκαστικά μέτρα εναντίον σας. Σωστά. Και μάλιστα κάνουν και άτοκες δόσεις. Και σου λέει θα σε κάνω εγώ, θα σου βάλω και 12 άτοκες δόσεις. Άρα λοιπόν αντί να πληρώνεις την εφορία, δεν έχεις κανένα πρόβλημα με την εφορία αφού έχεις εξοφλήσει την οφειλή και έχεις πρόβλημα απέναντι στην τράπεζα. Έτσι, στην τράπεζα. Βεβαίως πρέπει να προσέξουν αυτοί ότι αν πάλι δεν ακολουθήσουν το ρυθμό πληρωμής της τράπεζας, καταλαβαίνετε ότι και η τράπεζα δεν αστείευεται mm-hmm. και η τράπεζα θα λάβει μέτρα εναντίον σου. Φυσικά και το επιτόκιο είναι πολύ αυστηρό και πολύ επιβαρυντικό στις τράπεζες. Γιατί είναι διψήφιο. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε διαλέγει ο καθένας και παίρνει, ανάλογα με το ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει ως όπως και να έχει, κύριε Μουζάκη, μία λύση πρέπει να τη βρει ο κάθε πολίτης. Όπως και να έχει, του έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, τώρα κάπως πρέπει να το κάνει το θέμα. Δύσκολο βέβαια, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να λύσει το γρίφο.
Δυστυχώς, γιατί θα έχει και άλλο πρόβλημα. Όχι πως τα προβλήματα θα λυθούν ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε τον χώρο σας. Πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο και πριν πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το Σουμάχερ, θέλω να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί μετά έρχονται καλά νέα μετά από αρκετό καιρό. Μας επιστρέψαμε λοιπόν στο infotainment. Λοιπόν, και πάμε να μάθουμε τα καλά νέα, γιατί καλά τα βλέπω εγώ, για τον Μίκαελ Σουμάχερ. Λοιπόν, μετά από ένα μήνα σε τεχνικό κόμμα, φαίνεται πως τα νέα μετά από τόσο καιρό, λοιπόν, τόσες μέρες είναι καλά.
λίγο καλύτερα τέλος πάντων, για τον πρώην πιλότο της Φόρμουλα 1. Ο Μάριος Βελέτζας θα μας πει τι ακριβώς, θα μας πει τα καλά νέα τέλος πάντων. Μάριε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, όντως έχει πάει κοντεπιτρή. Σωστά. Λοιπόν, ωραία νέα έχουμε σήμερα, αν μπορούμε να βρούμε έτσι κάτι αισιόδοξο στην κατάσταση υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ. Τουλάχιστον αυτό δίνει ελπίδες τόσο στην οικογένειά του, αλλά όσο και στους θαυμαστές του, που δεν είναι λίγοι, έτσι, να πούμε, που περιμένουν με αγωνία να μάθουν νέα του. Η αγωνία είναι μεγάλη για τον Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος εδώ και ένα μήνα βρίσκεται σε τεχνικό κόμμα. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα και συγκεκριμένα δημοσίευμα της L'Equipe, της γαλλικής, έχει ληφθεί απόφαση οι γιατροί να προσπαθήσουν να ξυπνήσουν από το τεχνικό κόμμα τον Μίκαελ Σουμάχερ, και προκειμένου να δούνε πώς θα ανταποκρίνεται το σώμα του, γιατί μέχρι στιγμής βρίσκεται σε τεχνικό κόμμα. Παλαιότερο δημοσίευμα στην Ζούγκλα, να πούμε ότι είχαν πει ότι βάσει έτσι των γιατρών ότι έχει ένα σύνδρομο. Ότι είναι σε κόμμα τέλος πάντων, αυτό κάπως το λένε, δεν μπορώ να το θυμηθώ ακριβώς. Προφανώς τώρα κάτι άλλο είδαν οι γιατροί εκεί στη Γερμανία όπου νοσηλεύεται και προσπαθούν, όπως μας είπες, να τον ξυπνήσουν. Πράγματι, εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τραυματισμός ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Δηλαδή, μεταφέρθηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Ναι, σωστά. Μετά το ατύχημα που είχε με το σκι. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν καταφέρουν να το ξυπνήσουν και ο οργανισμός του αρχίσει να ανταποκρίνεται. Δηλαδή μπορεί... Τι ελπίδες δίνουν για αυτό που λες τώρα, σε διακόψω λίγο δηλαδή. Οι πληροφορίες είναι πολύ συγκεκριμένες και δίνονται εντός εισαγωγικών το σταγονόμετρο, που φανερώνουν και την κρισιμότητα της κατάστασης. Γιατί εξάλλου το γεγονός ότι αποφασίσαν να το βάλουν σε τεχνικό κόμμα σημαίνει ότι ο οργανισμός του δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και. Με κάποιο τρόπο προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή. Δεν γνωρίζουν για το τεχνικό κόμμα και πότε κοιμίζουν έναν ασθενή. Είναι πάντα μια κατάσταση η οποία θέλει τον χρόνο της. Mm-hmm. Και ορισμένους που προσπαθούν να τους ξυπνήσουν, ο οργανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί και στο τέλος δυστυχώς mm-hmm. δεν τα καταφέρνουν. Να πούμε ότι αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα των 4 εβδομάδων δηλαδή, που ο Μίκαελ Σουμάχερ ήταν σε τεχνικό κόμμα, ήταν και το maximum έτσι χρονικό διάστημα για, έτσι, που κάποιος μπορεί να μείνει. Που κάποιος να μείνει σε τεχνικό κόμμα για το επόμενο στάδιο που είναι αυτό της αφύπνισης που μας μιλάς εσύ αυτή τη στιγμή. Εσύ, εξάλλου το τεχνικό κόμμα, το τεχνικό κόμμα, το κανονικό το κόμμα που μπορεί να πέσει ένας... Ποια είναι η διαφορά, ξέρουμε. Στο τεχνικό είναι οι ίδιοι οι γιατροί. Οι ίδιοι γιατροί βάζουν τον ασθενή, έτσι. Ενώ γι' αυτό ακόμη και περιπτώσει που λέει ο άλλος ξύπνησε από κόμμα μετά από 8 χρόνια. Σωστά. Άμα είναι τεχνικό, δεν μπορεί να τον έχει συνέχεια σε αυτή την κατάσταση. Έχει ένα χρονικό περιθώριο για να μπορέσει να το ξυπνήσει και ο οργανισμός να ανταποκριθεί. Και το σημαντικό στάδιο τώρα, να πούμε αυτό το σημαντικότερο μάλλον στάδιο αυτή τη φάση, είναι οι πρώτες βασικές αντιδράσεις. Ποιες είναι οι βασικές αντιδράσεις του ασθενούς? Αν έχει αντίληψη του χώρου, δηλαδή αν μπορεί να επικοινωνήσει με τον γιατρό, το να μιλήσει είναι σχεδόν αδύνατο, αλλά υπάρχει επικοινωνία με τα μάτια. Δηλαδή μπορούν, ας πούμε, να τον ρωτάνε είσαι καλά, ξέρω εγώ, με ναι ή όχι. Άνοιξε τα μάτια. Όπου το ναι μπορεί να είναι άμα κλείνει τα μάτια ή αν τα ανοίγει. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Το χέρι, το στόμα, σωστά. Ναι, αλλά σίγουρα αρχικά, ναι, θα προσπαθήσουμε να δουν αν... Αυτές οι ικανότητες, όπως διαβάζω από το ρεπορτάζ, έχουν εκδηλωθεί από τον Μίκαελ Σουμάχερ και αυτό είναι το θετικό, να πούμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν έχει ξεφύγει την δύσκολη κατάσταση, Μάριε. Είναι κρίσιμα, παραμένει κρίσιμη, γιατί εξάλλου, άμα ήταν καλύτερα, θα είχε ξυπνήσει και νωρίτερα, σε κάθε περίπτωση. Θέλω να μας πεις λίγο τι δήλωσε ο πρώην επικεφαλής νευρολογίας στο γαλλικό νοσοκομείο ΦΟΣ, Jean-Luc Trouet. Εξήγησε ότι οι επόμενοι 2 μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι. Ναι. Καθώς είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν ασθενής ξυπνάει από το τεχνικό κόμμα, βρίσκεται σε μια διαδικασία ασύγησης. Mm-hmm. Και κινητική και κυρίως αντιληπτική, δηλαδή το πώς αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα γύρω του, αν τα αντιλαμβάνεται. Επομένως, είναι επιφυλακτική. Γι' αυτό και είπαν ως προς την πλήρη ανάκτηση, δηλαδή να μην το αφήσει κάποιο κουσούρι εντός εισαγωγικών, όλο αυτό το ατύχημα και η διαδικασία που έχει περάσει, ο γιατρός ο συγκεκριμένος εμφανίζεται πάρα πολύ επιφυλακτικός και είναι πολύ λογικό. Σωστά. Γιατί το να είναι ένας ασθενής 4 εβδομάδες σε κόμμα, τεχνικό, είναι αρκετά μεγάλο. Είναι το μεγαλύτερο διάστημα που κάποιος μπορεί να είναι σε τεχνικό κόμμα. Ναι, σύμφωνα με τα όσα ιατρικά
μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα για την συγκεκριμένη υπόθεση, ναι. Και είναι και αυτό που είπε, ότι είναι αδύνατο να κάνουμε προβλέψεις. Είναι αδύνατο να κάνουμε προβλέψεις, ναι. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο και σίγουρα σε κάθε περίπτωση ίσως το σπουδαιότερο είναι και η ιδιοσυγκρασία του οργανισμού του ίδιου του ασθενούς. Δεν δηλαδή, ξεχνάμε πόσο... όμως, Μάριο, το Μίκαελ Σουμάχερ είναι ένας υπήρξε αθλητής σε πάρα πολλά χρόνια της ζωής του. Επομένως, ο οργανισμός του ίσως είναι και αυτός που σε αυτή τη δύσκολη, έτσι, τις δύσκολες ώρες, μέρες που περνάει, να τον βοηθήσουν, ναι, στο να ανταποκριθεί και να έχουμε θαύμα, θα πω εγώ. Αυτή είναι μία άποψη, σίγουρα. Εξάλλου, όλοι θυμόμαστε τον Σουμάχερ, ακόμα και τον ήταν προς τη δύση της καριέρας του, που πήγαινε και έπαιζε ποδόσφαιρο για φιλανθρωπικούς σκοπούς και όλοι λέγανε ο Σουμάχερ που, τι αντοχή που έχει, πόσο γρήγορος είναι κτλ. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι η παραμονή του στα μονοθέσια της Formula 1 επιπονήσαν πάρα πολύ το σώμα του. Γιατί οι ταχύτητες που τρέχουν, τα μονοθέσια, η πίεση, το σώμα σε κάθε περίπτωση ναι, μεν συνηθίζει, αλλά δεν πάει να υπάρχει και μια καταπώνηση. Σωστά. Αυτές είναι οι απόψεις έτσι που λένε τα γαλλικά μέσα και ουσιαστικά καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα ότι είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα και... Και να πιστεύουμε και στα θαύματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω κάτι, εγώ είμαι άνθρωπος που πιστεύω πάρα πολύ. Τα θαύματα και τη δύναμη της θέλησης. Δύναμη της θέλησης, προσευχής και η αγάπη του κόσμου που είναι πολύ μεγάλη από πολλά μέρη σε όλο τον πλανήτη. Βοηθάει, με τον τρόπο της βοηθάει σίγουρα. Νομίζω αυτό με κάποιο τρόπο ίσως και να το αντιλαμβάνει το Μίκαελ Σουμάχερ και να έτσι έχει δείξει τα πρώτα σημάδια ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε. Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα στο govastileto.gr γιατί πολλές είναι ειδήσεις που από το πρωί έχουν ανέβει στο γυναικείο site που με τη γόβα του σας πάει παντού. Και εμείς θα πάμε πού? Στον πολύ αγαπημένο μας Έλληνα ερμηνευτή, τον Πασχάλη Τερζή, ο οποίος απουσίαζε 3 χρόνια για λόγους γνωστούς. Έχει μιλήσει και ο ίδιος γι' αυτό. Επέστρεψε και βλέπουμε πόσο πολύ τον αγαπάει ο κόσμος. Άνθρωποι όλων των ηλικιών αγκαλιάζουν τον Πασχάλη Τερζή όπου και αν εμφανιστεί. Και εμείς θα πάμε στην χθεσινή του εμφάνιση, στο Μέγαρο Μουσικής. Τραγούδησε στο αφιέρωμα των 2 ημερών που κράτησε, αλλά ο Πασχάλης Τερζής τραγούδησε χθες, στον Χρήστο Νικολόπουλο. Ήταν ένα αφιέρωμα λοιπόν στον Χρήστο Νικολόπουλο. Η υποδοχή από τον κόσμο θριαμβευτική. Δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν, να σας πω, έτσι το ρεπορτάζ, λεπτό τον Πασχάλη Τερζή. Ο τραγουδιστής δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και διάκρισε στην κάμερα. Δεν θέλω να σας πω εγώ τι είπε. Να πάμε να ακούσουμε το βίντεο και να επιστρέψουμε. Τα σχολιάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχετε λείψει τον κόσμο 3 χρόνια μακριά. Το χειροκρότημα ήταν τόσο θερμό. Είναι δύσκολο να το αντέξεις αυτό. Εγώ δεν το άντεξα. Ήδη με πήραν τα ζουμιά για λίγο. Ξέρω να κρύβομαι ευτυχώς. Και τι να σας πω, ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δεν φτάνει ένα ευχαριστώ ούτε στο Χρήστο, αλλά ούτε και στον κόσμο αυτόν που με τόση αγάπη μας αγκαλιάζει. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Επιλέξατε να κάνετε τη ζωή σας στη Θεσσαλονίκη και να αφοσιωθείτε στη φύση. Είστε ευχαριστημένος με αυτή σας την επιλογή? Δεν μου επιβάλλει κανείς να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Κάνω ό,τι μ' αρέσει. Και αυτή τη στιγμή μ' αρέσει που είμαι εκεί πέρα στο κτήμα μου. Υπάρχει περίπτωση να σας ξαναδούμε να τραγουδάτε σε μια σκηνή, σε μια πίστα? Ποτέ μιλάς ποτέ. Παρ' όλα αυτά δεν θα πω ναι και ή όχι, γιατί το έχω ξαναπεί πως όταν οι άνθρωποι κάνουν όνειρα, ο Θεός βλέπει και γελάει. Αυτό ήτανε. Ο Πασχάλης Τερζής λοιπόν έδωσε τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής χθες στο αφιέρωμα για τον Χρήστο Νικολόπουλο. Πραγματικά είδαμε τη συγκίνησή του μέσα από αυτό το βίντεο, πόσο πολύ και του ίδιου του είχε λείψει ο κόσμος, που όπου και αν βρεθεί, ξαναλέω, δίνει το παρόν και είναι πάντα δίπλα στον Πασχάλη Τερζή, που τον αγαπάμε όλοι μας. Ποτέ μιλες ποτέ, μπορεί να το ξαναδούμε να ανέβει στην πίστα, στις πίστες. Από την άλλη, ο ίδιος είπε ότι είναι πολύ καλά εκεί που είναι, στο κτήμα του, έχει έτσι άλλους ρυθμούς καθημερινότητας. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που τον είδαμε. Μακάρι να το δούμε έτσι το επόμενο διάστημα και όλα σύντομα, εγώ βιάζομαι.
σε κάποιο νυχτερινό κέντρο εμφανίζεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία εγκυμοσύνη. Εγκυμοσύνη την οποία δεν περιμέναμε, η αλήθεια είναι, διότι η συγκεκριμένη κυρία έχει ήδη 3 παιδιά, 1 από το δεύτερο γάμο της και 2 από τον πρώτο. Ο λόγος για την σύζυγο του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, Ευγενίας Μανολίδου. Η Ευγενία Μανολίδου διανύει την τέταρτη εγκυμοσύνη της, βρίσκεται στην τέταρτη εγκυμοσύνη της και διανύει τον 5ο μήνα. Δηλαδή, σε 4 μήνες ξανά μητέρα. Είναι το δεύτερο παιδί αυτό που θα αποκτήσουν με τον Άδων Γεωργιάδη. Ακόμα το φίλο του μωρού δεν το γνωρίζουν. Το gobas.gr δημοσιεύει τις φωτογραφίες που σήμερα είδαμε στα εβδομαδιαία περιοδικά κυκλοφόρησαν. Είναι από το Hello συγκεκριμένα. Βλέπουμε τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης, την φουσκωμένη της κυλίτσα. Έχει πάρει κάποια κιλά, ωστόσο, να λέμε και τις αλήθειες, στην Ευγενία πηγαίνει πάρα πολύ η εγκυμοσύνη. Αλλά να μου πείτε και σε ποια γυναίκα δεν ταιριάζει. Όλες ξαφνικά βρίσκοντας ενδιαφέρουσα και είναι πιο γλυκές, πιο ήρεμες. Η εγκυμοσύνη είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα, πραγματικά. Όλες τις φωτογραφίες μπορείτε να τις δείτε φυσικά στο gobas.gr και στην κατηγορία Celebrity News. Είναι πλούσιο το φωτογραφικό υλικό. Και τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, είχαμε ακούσει ότι ο γάμος της Θεοφανίας Παπαθωμά και του Πασχάλη Τσαρούχα αντιμετωπίζει κρίση. Στην αρχή δεν το πιστεύαμε. Απ' την άλλη όμως, το γεγονός ότι ο ένας έμενε αλλού και ο άλλος αλλού, να πούμε ότι ο Πασχάλης Τσαρούχας βρίσκεται στη Λάρισα για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, έκανε πάλι τα σενάρια για σοβαρή κρίση στον γάμο τους να φουντώσουν. Πράγμα το οποίο είναι και μια πραγματικότητα, διότι η Θεοφανία Παπαθωμά έχει γυρίσει για τα καλά κεφάλαιο, θα λέγαμε, στη ζωή της. Έχει αφήσει πίσω της την σχέση της με τον Πασχάλη Τσαρούχα και προχώρησε. Είναι ερωτευμένη, πάρα πολύ ερωτευμένη. Ζει έναν τρελό έρωτα, όπως γράφουν τα δημοσιεύματα, με τον νεαρό ταλαντούχο τραγουδιστή Γρηγόρη Πετράκο, τον οποίο όλοι μας γνωρίσαμε από τη συμμετοχή του στο Fame Story και βέβαια τον γνωρίσαμε και στη συνέχεια ακόμα περισσότερο με την σχέση του που είχε με την Τάμτα. Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες σήμερα. Μπορείτε να τις δείτε στο gobas.gr και να σας πω ότι. Να πούμε λίγο κάποια πράγματα. Η Θεοφανία Παπαθωμά και ο Γρηγόρης Πετράκος στην αρχή της σχέσης τους, γιατί είχε ακουστεί ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιο ειδήλιο, δεν βγήκαν να πουν κάτι, ούτε και τώρα. Αλλά τώρα υπάρχουν και ντοκουμέντα, έτσι. Βλέπουμε να κυκλοφορούν ανενόχλητοι, χωρίς να αδιαφορώντας για την παρουσία των φωτογράφων και από τα βλέμματα των περαστικών, χέρι-χέρι, στο κολονάκι, μέρα-μεσημέρι. Υπάρχουν φωτογραφίες που μπορείτε να τους δείτε να αγκαλιάζονται στη μέση έτσι, της πλατείας του Κολονακίου και να είναι έτσι γενικότερα ιδιαίτερα διαχυτικοί. Να σας πω ότι η 41χρονη πρώην σύζυγος του Πασχάλη Τσαρούχα είναι τους τελευταίους μήνες ζευγάρι με τον 38χρονο μικρότερος ο Γρηγόρης Πετράκος. Είναι μαζί και όπως όλα δείχνουν είναι και πολύ ευτυχισμένοι και δεν το κρύβουνε. Και μια χαρά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μπείτε στο gobas.gr και δείτε όλο το φωτογραφικό υλικό και από τα τρυφερά νησταντανέ του νέου hot, θα έλεγα εγώ, ζευγαριού της εγχώριας showbiz. Πάμε όμως με την βοήθεια πάντα έτσι του διαδικτύου. Έχουμε την δυνατότητα να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και αυτό κάνει το gobas.gr, διότι έφερε στο φως δημοσιότητας μια συγκλονιστική καταγγελία, η οποία πραγματικά σόκαρε το Hollywood και έχει φτάσει και στη χώρα μας. Και ο λόγος για την κόρη του Woody Allen, του πολύ γνωστού σκηνοθέτη, την Dylan Allen, η οποία αποκάλυψε, μιλώντας πρόσφατα στο περιοδικό Vanity Fair, ότι ο πατέρας της, πατριός της καλύτερα, την κακοποιούσε στα 7 της χρόνια. Την είχε κακοποιήσει στα 7 της χρόνια. Η 29χρονη πια κόρη του Woody Allen Dylan τα αποκάλυψε όλα, μίλησε ανοιχτά και περιγράφει συγκλονίζοντας έτσι τον κόσμο. Ήταν 4 Αυγούστου του 1992 στο σπίτι της Φάρου στο Connecticut, οπότε και ο Allen την κακοποίησε. «Θυμάμαι πολύ καλά τι συνέβη», αναφέρει η Dylan. «Και ας μείνουν
Και ας ήμουν, λέει, 7 ετών. Θυμάμαι πολύ καλά ότι ήμουν ντυμένη και θυμάμαι πολύ καλά τι δεν φορούσε εκείνος. Το έκανα επειδή φοβόμουν, αλλά ήθελα να σταματήσει. Αποκαλύπτει η 29χρονη κόρη του Woody Allen. Κατά το δημοσίευμα αυτό, τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, η Μία Φάρο πήγε την Ντίλαν σε νοσοκομείο προκειμένου να εξακριβώσει αν όντως έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Ενώ ο εισαγγελέας του Connecticut διέταξε την αντίστοιχη υπηρεσία του νοσοκομείου Yale, New Haven, να εξετάσει το παιδί. Το Μάρτιο τώρα του 1993 το νοσοκομείο αποφάνθηκε ότι η Ντίλαν δεν κακοποιήθηκε. Ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα, ο δικαστής της Νέας Υόρκης αρνήθηκε στο Woody Allen την επιμέλεια των τριών παιδιών. Είναι βαθύ, έχει ζουμί αυτό το θέμα. Και να σας πω ότι οι δικηγόροι του βραβευμένου σκηνοθέτη ισχυρίζονται πως η καταγγελία είναι αβάσιμη. Και η 29χρονη Ντίλαν πίστηκε να πει ψέματα εξαιτίας της μητέρας της, της Μία Φάρο, η οποία έγινε έξαλλη όταν την χώρισε για να παντρευτεί την υιοθετημένη κόρη του. Στο Connecticut, η ατμόσφαιρα είναι ασφυκτική για μένα, αναφέρει η Ντίλαν. Αυτή η ιστορία άφησε κάποιες συνέπειες, αλλά είναι πιθανόν να την έχει κάποιος επινοήσει από την αρχή ως το τέλος. Αυτό είχε δηλώσει το 1992 ο Άλεν, έτσι, δείχνοντας πόσο πολύ ασφικτιά και ότι όλα αυτά είναι ψέματα που γράφονται κτλ. Όλο το άρθρο, όλες οι λεπτομέρειες μπορείτε να τις δείτε στο govestileto.gr. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχει περάσει η ώρα. Εγώ σας είχα ετοιμάσει και άλλα θέματα για σήμερα. Να σας πω ότι μπαίνοντας στο govestileto.gr μπορείτε να βρείτε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα σε διάφορες κατηγορίες. Για παράδειγμα, σήμερα στην κατηγορία ψυχολογία μπορείτε να βρείτε όλες τις οδηγίες χρήσεως μιας επιτυχημένης συγγνώμης. Εμείς οι γυναίκες που έχουμε μακριά μαλλιά και χρησιμοποιούμε συχνά έτσι το πιστολάκι ή κάποια το ψαλίδι, το ισιοντικό και έχουμε ψαλίδα, θα δείτε φυσικούς τρόπους κορίτσια για να την αντιμετωπίσουμε και να απαλλαγούμε μία και καλή από αυτή. Στην κατηγορία μαμά μπορείτε να καλύψετε πώς ο γάμος μπορεί να βλάψει τις μελλοντικές σχέσεις των παιδιών σας. Οι bloggers, οι Threefold Fabulous Fashion Bloggers του govastileto.gr σας δείχνουν βήμα-βήμα πώς θα τη γράψετε το look της Olivia Palermo από τις πιο στυλάτες γυναίκες και φυσικά η νέα διατροφή της Ελένης Μενεγάκη, διότι από τότε που ξεκίνησε να κάνει γυμναστική, πιλάτες συγκεκριμένα, ακολουθεί μια καινούργια διατροφή. Αναλυτικά, τι τρώει το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Θα τα βρείτε στο govastileto.gr και στην κατηγορία υγεία. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μέχρι αυτήν την ώρα ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Δεν φεύγετε όμως εσείς, διότι το πρόγραμμα που ακολουθεί θα σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά εδώ, στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Γεια σας από μένα.